Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, μπαίνοντας ο ήλιος στον τοξότη, φωτίζει ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με οικονομικά, έχει να κάνει με χρήμα. Αυτό μόνο καλό νέο μπορεί να είναι για τους Ταύρους, που όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα ζώδιο. Είναι ο Ταύρος και ο Σκορπιός, τα δύο ζώδια που έχουν σχέση με την ύλη, με το οικονομικό κυρίως. Και βασικά για τους Ταύρους και για τους Σκορπιούς, επειδή έχουν περάσει και διάφορα θέματα πάνω σε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, τώρα νομίζω έχει έρθει και η στιγμή λίγο να χαμογελάσετε, γιατί το πορτοφόλι μπορεί να είναι πιο γεμάτο. Το γιατί θα είναι το πορτοφόλι πιο γεμάτο μπορεί να μην είναι ότι θα πάρετε αύξηση, αλλά μπορεί να είναι μια επένδυση η οποία μπορεί να αποδώσει, μπορεί να είναι χρήματα που έρχονται μέσω του συντρόφου σας, μπορεί το νέο δηλαδή να είναι θετικό για εκείνον εκείνη και εσείς να υποφελείστε, μπορεί να είναι θετικό νέο για την εταιρεία που μπορεί να εργάζεστε. Γενικώς δείχνει ότι τα πράγματα εκεί μπορούν να πάνε καλά. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάρετε μια χρηματοδότηση, ένα δάνειο, άρα αν έχετε στο μυαλό σας κάτι τέτοιο να κυνηγήσετε, από εδώ και κάτω παρακαλώ, γιατί μπορεί πιο εύκολα να έρθει στην τσέπη. Και βέβαια κάνει κάποιες τονωτικές ενέσεις, εδώ πέρα ο ήλιος και η Αφροδίτη με το Δία, και στην ερωτική σεξουαλική σας ζωή. Και αυτό σημαντικό. Χαμογέλα Γιώργο, χαμογέλα.